Θα αλλάξουμε θέμα. Κλιματική αλλαγή, καύσονες και πυρκαγιές. Βιώνουμε αυτές τις μέρες θερμοκρασίες που μας τσουρουφλίζουν. Πορτοκαλί προειδοποίηση και για σήμερα. Σε κλείο καύσωνα η Κύπρος και άλλες χώρες φλέγονται, αλλού πνίγονται. Παράξενα πράγματα. Στην τηλεφωνική μας γραμμή ο Χαράλαμπος Θεοπέμπτου, ο πρόεδρος του κινήματος Οικολόγος Συνεργασία Πολιτών. Κύριε Θεοπέμπτου, καλημέρα σας. Καλημέρα σας, καλημέρα σε όλους. Τι συμβαίνει με τον καιρό, είναι η κλιματική αλλαγή ή είναι ο κύκλος του καιρού, κάθε 7 χρόνια βρέχει πολύ και κάθε 5 χρόνια έχει παρατεταμένο καύσωνα κλπ. Νομίζω ότι η παραδοχή πλέον είναι ότι έχουμε σημάδια λόγω της κλιματικής αλλαγής, ότι ορισμένα πράγματα τα οποία βλέπουμε τώρα πιο συχνά είναι πράγματα τα οποία παλιά θεωρούσαμε ακραία και τώρα συμβαίνουν. Έχουμε αλλαγές στις θερμοκρασίες στον πλανήτη. Η γενική αντίληψη είναι ότι ο κόσμος άρχισε να προσέχει πλέον τα φαινόμενα αυτά λόγω της αλλαγές αυτές, που είναι μάλλον κλιματικές αλλαγές. Δεν είναι κάτι το οποίο δεν γνωρίζαμε ότι θα συμβεί. Περιμέναμε τέτοιες αλλαγές. Και όλα είναι πράγματα τα οποία μπορείς να διαβάσεις σε εκθέσεις παλιές. Εγώ θυμάμαι πριν 13 χρόνια που τις πρώτες εκθέσεις που έλεγαν αυτά τα πράγματα. Για να καταλάβει ο κόσμος για τις κλιματικές αλλαγές, να σας πω ότι ένα χαρακτηριστικό είναι τα χιόνια στο Τρόδος. Είναι πόσα χιόνια είχαμε στο Τρόδος όταν είμαστε εμείς μικροί το χειμώνα και τι συμβαίνει τώρα. Θυμάστε και εσείς τα 2 και τα 3 μέτρα, έτσι. Ναι. Τώρα μπορεί να ακούγεται παράξενο στη νεολαία ότι είχαμε τόσο πολλή χιόνια, τα οποία να θυμίσω ότι άρχισαν να λιώσουν ρεάνοι ποταμοί. Τώρα είναι λίγες μέρες μόνο που τα έχουμε. Το άλλο το πράγμα είναι ότι είχαμε τα πρωτοβρόχια το Σεπτέμβρη. Τώρα συμβαίνει αυτό που μας είχαν προειδοποιήσει, ότι σιγά σιγά οι πρώτες βροχές κινήθηκαν προς τα Χριστούγεννα. Δηλαδή νιώθω ότι, αν δεν κάνω λάθος, νομίζω τις πρώτες βροχές τώρα τις έχουμε συνήθως γύρω στον Νιόβρη. Περίπου καταργήθηκε το φθινόπωρο και η άνοιξη. Αλλά τα πρωτοβρόχια είναι σημαντικό γιατί είναι αυτό που έλεγαν ότι θα επεκταθεί το καλοκαίρι, η ζεστή μήνε. Αυτό σημαίνει πάρα πολλά, γιατί πρώτα-πρώτα η ζεστή μήνε έχει πιο μεγάλες πιθανότητες να συμβούν πυρκαγιές, για παράδειγμα. Επεκτείνει το χρονικό διάστημα μεταξύ της τελευταίας βροχής και της πρώτης, που η βλάστηση, όλη η φύση περιμένει η βροχή, και καταλαβαίνετε ότι με τόσο μεγάλο διάστημα μεταξύ του τελευταίας βροχής του πριν το καλοκαίρι και τις πρώτες βροχές μέσα στο Νιόβρη, καταλαβαίνουμε όλοι ότι αντέχει η φύση τόσο πολύ καιρό ορισμένα φυτά και ορισμένες ποικιλίες. Σιγά σιγά θα χάσουμε αυτού του είδους την βλάστηση που επερίμενε τις βροχές το Σεπτέμβρη. Έχουμε προβλήματα με τις ψηλές θερμοκρασίες, προβλήματα με αυξημένες τροπικές νύχτες, όπως τις αποκαλούν, δηλαδή νύχτες που έχει πολύ ζέστη. Και υγρασία. Όλα αυτά πάντα ζητάς για να ζήσεις μέσα στο σπίτι κανονικά, ανάβει ο κόσμος κλιματιστικά, αυξάνεται η ζήτηση στον ηλεκτρισμό. Είναι ένας φαύλος κύκλος. Έχουμε μπει σε ένα παύλο κύκλο. Ναι. Έχουμε προσαρμόσει τους σχεδιασμούς μας εδώ στην Κύπρο σε σχέση με τους καύσωνες για τα θέματα εργασίας, τα εργασιακά, αλλά και για τις πυρκαγιές, ή ακόμα περιμένουμε να πάθουμε το κακό και μετά? Η Ευρωπαϊκή Ένωση μας πιέζει εδώ και πάρα πολλά χρόνια να προσαρμοστούμε. Έχει δύο πράγματα που έχουμε αναλάβει υποχρέωση να κάνουμε. Το ένα είναι να κάνουμε το μερίδιο μας όσον αφορά τη μείωση εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου, το οποίο δεν κάναμε. Και το δεύτερο, μας έλεγαν πάρα πολλά χρόνια ότι πρέπει να προετοιμαστούμε για ψηλές θερμοκρασίες. Για παράδειγμα, τα σπίτια μας αντέχουν τις ψηλές θερμοκρασίες. Έχουμε, να θυμίσω, είμαστε από τις τελευταίες χώρες που βάλαμε κανόνες θερμομόνωσης στην Κύπρο. Επομένως, η πλειοψηφία των σπιτιών δεν έχει θερμομόνωση και ο κόσμος ταλαιπωρείται με το να ανάβει κλιματιστικά για πολλή ώρα. Δεν λέω ότι δεν θα ανάβει κλιματιστικό, αλλά είναι πόση ώρα θα λειτουργεί το κλιματιστικό και πόσο γρήγορα ζεσταίνεται το σπίτι όταν το σβήσει.
Αυτά τα πράγματα δεν φροντίσαμε και είχαμε υποχρέωση να προετοιμάσουμε τη χώρα που σήμαινε τα σπίτια μας να αντέχουν τις νέες θερμοκρασίες, αφού όλοι μας έλεγαν ότι θα αυξηθεί η πιθανότητα για δασικές πυρκαγιές και το βλέπουμε να συμβαίνει τώρα σε όλη την γη. Και στην Τουρκία και στην Ελλάδα και στην Ιταλία, στη Σικελία έχουν τεράστια προβλήματα. Επομένως αυτή την προετοιμασία της χώρας για αυτές τις αλλαγές δεν νιώθω ότι την κάναμε εμείς στην Κύπρο. Ναι, προλαβαίνουμε όμως να την κάνουμε άμα θέλουμε. Θέλουμε, ήρθε η ώρα, γιατί έρχονται και οι στόχοι της Ευρωπαϊκής Ένωσης του 2030, που έπρεπε να κάνουμε πιο αποδοτική χρήση της ενέργειας, να κάνουμε θερμομονώσεις στα κτίρια τα ιδιωτικά, να βάλουμε ένα ΠΕ που μείναμε πίσω, να βοηθήσουμε τα κυβερνητικά κτίρια να μειωθεί η κατανάλωση ενέργειας τους, και αυτά περιλαμβάνουν και τα νοσοκομεία, παρόλο που προσπαθούν να το αποποιηθούν. Έχουμε ευθύνη να μειώσουμε τους ρήπους, να προωθήσουμε τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Πάρα πολλά πράγματα, και δεν ξέρω πώς θα καταλήξουμε σε αυτήν τη χώρα, γιατί επαναλαμβάνω ότι επειδή έμειναμε πίσω από τους στόχους, να ξεκινήσουμε τώρα να πληρώνουμε και αυτό που ο κόσμος αποκαλεί το πρόστιμο, που αφορά τα θέματα το ότι δεν πετύχαμε τη μείωση των ρήπων, τη χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στις μεταφορές, και έχουμε να πληρώνουμε γύρω στα 30 με 40 ή ακόμα και 50 εκατομμύρια το χρόνο για δικαιώματα αγορών εκπομπών. Να θυμίσω ότι η ΑΕΚ πλήρωσε 100 εκατομμύρια, ξεκινήσαμε να πληρώνουμε 1 εκατομμύριο το χρόνο και φτάσαμε τώρα να διούμε 100 εκατομμύρια το χρόνο για δικαιώματα εκπομπών, γιατί εκπέμπουμε πολλούς ρήπους. Εκεί στερα λέμε, γιατί δεν μειώνεται το ρεύμα, η τιμή του δεν ρεύμα. Μπορεί να μειωθεί το ρεύμα, θα αυξηθεί η τιμή του, έτσι όπως πάμε. Γιατί όλοι περιμένουν ότι τώρα που έληξαν οι στόχοι του 2020 και όλα πάνε πλέον στο εμπόριο ρήπων, τα 100 εκατομμύρια είναι λίγα που δίνουμε και θα πάμε γύρω στα 150, υπολογίζω, για το 2021. Και όλα αυτά τα πληρώνουμε εμείς. Ναι. Και γι' αυτό που χρειάζεται να κάτσουμε κάτω να δούμε τι μέτρα θα πάρουμε. Δεν έπρεπε, για παράδειγμα, να φύγουν τα ΣΑΠΕ, να φτάσουμε σε ένα σημείο να δίνουν άδειες σε επιχειρηματίες, ενώ τόσα χρόνια δεν έκαναν τίποτε να προωθήσουν τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας στα σπίτια. Ναι. Δηλαδή μπορούσαμε τις οροφές. Οι οροφές είναι η μεγάλη λύση. Δεν είναι να δίνει σε επιχειρηματίες να πουλούν ρεύμα σε τιμές τις οποίες είναι συζητήσιμοι. Πού καταλήξαμε σε αυτή την τιμή, να μπαίνουμε μέσα στη φύση, να φωνάζει ο κόσμος, να καταστρέφονται οι γεωργικές περιοχές, να ανοίγουν δρόμους, να μπαίνουν πασάλι τη ΑΗ κτλ. Έπρεπε να προωθήσουν τα φωτοβολταϊκά στέγη. Ρωτάει ένας ακροατής, εσύ συμφωνείτε με τη μία αδειοδότηση του φωτοβολταϊκού πάρκου στη Σωτήρα για 30 χαρουπιές? Εγώ συμφωνώ ότι έπρεπε να δίνουν κίνητρα στον κόσμο να βάλει φωτοβολταϊκά στις στέγες τους. Είμαι εναντίον των φωτοβολταϊκών πάρκων γενικά. Πρώτα έπρεπε οι στέγες. Στέγες έχουμε πάρα πολλές. Εκεί έπρεπε να λυθεί το πρόβλημα. Όχι να δίνουμε φωτοβολταϊκά πάρκα άδειες, επαναλαμβάνω, σε τιμή αγοράς ηλεκτρισμού που είναι συζητήσιμη, που την ύβραμε την τιμή, που κάνουν εισβολή στη φύση, που έκαναμε έναν αδασμό για να αυξήσουμε την γεωργική παραγωγή και βάλουμε τώρα φωτοβολταϊκά πάρκα. Ναι. Και βασικά το ρεύμα, που η ενέργεια που δίνουν τα φωτοβολταϊκά είναι όση η τιμή που παίρνουμε από το ρεύμα της ΑΕΚ, έτσι, με το... Ναι, δεν θέλω να πω πολλά, απλώς να σας πω ότι είναι μέσα στους κύκλους της ενέργειας υπάρχει συζήτηση πώς βρέθηκε αυτή η τιμή την οποία το κράτος αγοράζει ηλεκτρισμό από τα φωτοβολταϊκά. Ναι, γιατί δεν θέλετε να πείτε πολλά? Αν πρέπει να πείτε, να πείτε. Δεν κυκλοφορούν στοιχεία. Ναι. Είναι, να σας πω ότι αυτή τη στιγμή, αν θέλω να παράξω ηλεκτρισμό, ο πιο φτηνός τρόπος να παράξεις ηλεκτρισμό είναι με φωτοβολταϊκά. Ναι. Δεν είναι πλέον όπως ήταν παλιά που έβαλε μια γεννήτρια με πετρέλαιο. Τώρα είναι τα φωτοβολταϊκά. Επομένως έπρεπε να έχουμε χαμηλή τιμή παραγωγής ηλεκτρισμού.
Το πώς λειτουργούμε. Είναι δουλειές του Υπουργείου, του Υπουργείου Ενέργειας αυτές. Είναι δουλειές του Υπουργείου Ενέργειας μαζί με τη συζήτηση που γίνεται στην ΑΕΚ. Ναι. Και επαναλαμβάνω, πάντα, πάντα, όσον αφορά τούτα τα έργα τα περιβαλλοντικά, τα έργα τα οποία βοηθούν τον κόσμο δεν είναι τα μεγάλα έργα. Τα έργα που βοηθούν τον κόσμο είναι τα πολλά και μικρά. Ναι. Θέλεις να βοηθήσεις όπως την οικονομία. Έχουμε τους θερμοσύφωνες, εννοείται, πάσα σε κάθε στέγη, να έχουμε το φωτοβολταϊκό μας. Τα νοσοκομεία δεν έχουν, έχουν. Τα νοσοκομεία είναι κτίρια τα οποία έπρεπε η κυβέρνηση να αναβαθμίσει ενεργειακά. Αν τα ψάξετε τους προϋπολογισμούς του κράτους, θα βρείτε φοβερά ποσά για το κατανάλωση ενέργειας στα νοσοκομεία. Και ούτε καν θερμοσύφωνες δεν έχει το νοσοκομείο Λευκοσίας, για παράδειγμα. Το θέμα είναι να μονώσεις πρώτα τα κτίρια σου για να μην χρειάζονται πολλή ενέργεια και μετά να κοιτάξεις να δεις πώς θα τα βοηθήσεις στην ενέργεια που χρειάζονται. Ναι. Το κύριο πράγμα το οποίο πρέπει να γίνει με τα νοσοκομεία είναι πρώτα η ενεργειακή αναβάθμιση. Το ίδιο ισχύει με τα σχολεία. Εχτίμε σχολεία ως τώρα τα οποία δεν θέλουν ενέργεια. Εχτίζαμε σχολεία τα οποία έχουν πολλά μεγάλα τζάμια, δεν κοιτάσαμε και πολλά τον προσανατολισμό. Φωνάζει ο κόσμος και συνεχίζαμε και κάναμε το. Και τα λέω αυτά γιατί είχαμε την υποχρέωση να κάνουμε την ενεργειακή αναβάθμιση των κυβερνητικών κτιρίων. Ναι. Και οι κυβερνητικά κτίρια είναι και τα σχολεία. Φανταστείτε τώρα που μεγάλωσε και το καλοκαίρι, τι θα γίνεται μέσα στα σχολεία. Εδώ λένε σε χωρίς υπάρχει πρόνοια κατά την άδεια οικοδομής να μπαίνουν φωτοβολταϊκά στα σπίτια, αλλά κανένας δεν βάζει και δεν υπάρχει έλεγχος για αυτό το θέμα. Ισχύει αυτό που λέω? Ναι, είναι μια πρόνοια την οποία πίεσα να γίνει όταν ήμουν Επίτροπος Περιβάλλοντος πριν πολλά χρόνια. Αλλά το ερώτημα τώρα είναι το εξής. Για να δείτε πώς χειριζόμαστε τα θέματα της ενέργειας. Όταν θέλεις να χτίσεις, υποβάλλεις μια αίτηση για την πολεοδομική σου άδεια και μαζί με αυτήν υποβάλλεις μια μελέτη την οποία έκανες, στην οποία περιγράφεις το πώς θα χτίσεις το κτίριο και θα είναι εντός προδιαγραφών για την ενεργειακή απόδοση του κτιρίου. Εντάξει? Όλα καλά μέχρι τώρα. Ποιο είναι το πρόβλημα? Στην Κύπρο σου λέμε μπράβο που θα χτίσεις αυτό το κτίριο. Πάρε το πιστοποιητικό ότι το έκαμες. Δίνουμε το πιστοποιητικό ότι το κτίριο σου είναι ενεργειακά χτισμένο σωστά πριν το χτίσεις. Ναι. Στην Κύπρο. Μόνο στην Κύπρο αυτά. Που έχουμε μία ανέφεση. Μόνο στην Κύπρο αυτά. Με την αφαλάτωση τι γίνεται, λέει ένας ακροατής, και λέει επίσης ότι πρέπει να γίνει διαφώτιση, λέει, με καταιγιστικά σποτάκια διαφώτισης. Ακόμη σφουγγαρίζουμε τα λάστιχα οι Κύπροι. Ναι, ο κόσμος ξεχνά ότι το νερό που πίνουμε είναι νερό το οποίο παράγουμε με την αφαλάτωση, το οποίο για να γίνει η αφαλάτωση χρειάζεται ηλεκτρισμό, τον οποίο ηλεκτρισμό δίνουμε από την ΑΕΚ με πετρέλαιο. Περίπου λίγο περισσότερο από 10% της ενέργειας που έχουμε στην Κύπρο κατανάλωση πηγαίνει στην αφαλάτωση. Ναι. Επομένως, μιλούμε για μεγάλα ποσά ενέργεια και παράγουμε νερό το οποίο χάνεται μέσα στις τρυπημένες σωλήνες. Νερό το οποίο για να παράξουμε καταστρέφουμε τεράστιες εκτάσεις θάλασσας. Ο κόσμος το ξεχνά αυτόν. Αν θέλετε, ρωτάτε. Και ακριβό νερό, είναι ακριβό. Είναι και ακριβό. Και να θυμίσω ότι όλο το νερό το οποίο βρέχει στην Κύπρο το πετάσσουμε στις παραλιακές πόλεις, έχουμε αγωγούς και το ρίχνουμε στη θάλασσα. Ενώ οι πρόγονοί μας το φύλαγα σιστέρνες και το χρησιμοποιούσαν το καλοκαίρι. Το ένα είναι οι σιστέρνες, ναι. Το δεύτερο είναι ότι έπρεπε να έχουμε πολιτικές οι οποίες να οδηγούν το νερό της βροχής στο υπέδαφος. Ναι. Στο υπέδαφος. Γιατί να το πετάξουμε. Να εμπλουτίζουμε, εννοείται, τα υπόγεια. Αυτό είναι ο κανόνας σε όλη την Ευρώπη. Ναι. Εμείς στην Κύπρο δεν ασχολούμαστε καθόλου. Και πάλι έκαναμε προσπάθειες για αυτόν τον τομέα. Έγινε και μια μελέτη, αλλά δεν ασχολούνται κανένας. Ναι. Δεν ασχολούνται. Σφραγίζουμε γη. Κάθε φορά που σφραγίζεις γη, εμποδίζεις το νερό να πηγαίνει κάτω. Οδηγούμε και μπαίνουμε παντού. Έχουμε συμπιέσει το έδαφος. Στις παραλιακές πόλεις οδηγούνται όλα τα νερά της βροχής καταλήγουν στη θάλασσα σαν απόβλητο.
Είμαστε, αν κοιτάξει κάποιο το θέμα του νερού, είμαστε πραγματικά απαράδεκτοι. Ναι. Ας πω ότι έχει περιοχή στην Κύπρο, ας θυμάμαι καλά από μια μελέτη που μας έδωσε το Υπουργείο Γεωργίας στην Επιτροπή Περιβάλλοντος, είναι μια μικρή περιοχή στην Λεμεσόν, νομίζω, που οι απώλειες του νερού ήταν γύρω στα 60-70%, νομίζω, τετρεπημένες σωλήνες. Πάντως έρχονται... έρχονται πάρα πολλά μηνύματα. Φαίνεται ότι ενδιαφέρει πολύ κόσμο το θέμα που συζητάμε. Κύριε Θεοπέμπτου, στην Ελβετία, λέει ένας ακροατής, δεν υπάρχει παράθυρο χωρίς εξωτερική σκίαση διανόμου. Στην Κύπρο δεν υπάρχει έτσι η νομοθεσία που έχουμε και τόσο πολύ ήλιο, για παράδειγμα. Ναι, διότι σιγά σιγά, όταν κοιτάξετε τα παλιά τα σπίτια, βάλαν εξωτερική σκίαση. Ναι. Σιγά σιγά στην Κύπρο χάθηκε η εξωτερική σκίαση. Είτε την εξωτερική σκίαση, την που προεξέχει από το, πάνω από το παράθυρο μια προεξοχή να κάνει σκιά και μπορείς να απολογήσεις το πόσο θα προεξέχει στην Κύπρο ούτως ώστε να μπαίνει ο ήλιος το χειμώνα αλλά να μην μπαίνει το καλοκαίρι. Έχουμε εγκαταλείψει την εγκατάσταση, δεν βάζουμε πλέον εξωτερικά πιλαράκια και θέλεις δεν θέλεις ο ήλιος τυπά πάνω στον τζάμι κατευθείαν χωρίς να υπάρχει τρόπο. Άρα αυξάνεται η θερμοκρασία του εσωτερικού χώρου, χρειάζεται περισσότερα κλιματιστικά. Οπότε χτίζαμε μέχρι το 2010 χωρίς κανόνες θερμομόνωσης. Είμαστε τραγικοί πάνω σε αυτά τα πράγματα. Εδώ λένε στο κορατή στα νοσοκομεία είναι σκάνδαλο, ειδικά το Γενικό Νοσοκομείο Λευκοσίας. Για παράδειγμα, τα χειρουργεία δεν μπορούσαν να ρίξουν τη θερμοκρασία εκεί που έπρεπε λόγω έλλειψης θερμομόνωσης και υποχρεώθηκαν να εγκαταστήσουν επιπλέον κλιματιστικά πέραν του κεντρικού συστήματος, ώστε να μπορεί να πέσει η θερμοκρασία εκεί που πρέπει. Είναι αυτό που λέγαμε για τα νοσοκομεία. Και άλλο λέει, οι οικολόγοι έχουν αναλάβει δράσεις, ανέλαβαν δράση ώστε να πιεστεί η ΑΕΚ να φέρει φυσικό αέριο αντί να και η μαζούτ. Η δράση που πρέπει να κάνεις δεν είναι να φέρεις φυσικό αέριο. Η δράση που πρέπει να κάνεις είναι το ότι λέει η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι πρώτα παίρνεις μέτρα μείωσης της ζήτησης της ενέργειας. Πού χρησιμοποιούμε ενέργεια στην Κύπρο, πώς την χρησιμοποιούμε και πώς μπορώ να το κάνω πιο αποδοτικό. Ναι. Αυτό είναι το πρώτο πράγμα. Και το νούμερο έναν στην Κύπρο που πρέπει να γίνει είναι η μονώσεις κτηρίων. Ενεργειακή αναβάθμιση είναι η σωστή φράση. Ναι. Να έχεις αυτό που λένε θερμική άνεση. Έρχονται πολλά μηνύματα για τα νοσοκομεία. Δεν έχουν καν διπλά τζάμια, λέει ένα λοσακορατή. Ακριβώς, ναι. Είχα μια συνάντηση, δοκίμασα για αυτά τα πράγματα, τα κυνήγησα. Ναι. Σας λέω ότι ένα από τα πράγματα που αποφεύγει να κάνει η κυβέρνηση είναι ότι δεν είναι υποχρέωση της να αναβαθμίσει ενεργειακά τα κτίρια αυτά. Mm-hmm. Και το λέω γιατί είναι υποχρέωση της, γιατί τώρα λένε ανοίγει στον ΟΚΠ. Καλά, αν περιμένουν από τα λεφτά της υγείας να αναβαθμίσουμε ενεργειακά τα κτίρια των νοσοκομείων που του έδωσαν του ΟΚΠ. Ναι. Τα σχολεία που τάζουν κάθε λίγο και λιγάκι στους εκπαιδευτικούς που δεινοπαθούν λόγω των ψηλοθερμοκρασιών που έχουμε στην Κύπρο. Κάθε λίγο και λιγάκι τους τάζουν διάφορα, αλλά φαίνεται ότι θα συνεχίσουν να δεινοπαθούν. Όπως πάντα. Δεν τα διαφημίζουμε αυτά που κάνουμε πάντα σαν οικολόγοι, αλλά να σας πω ότι είχαμε το χεράκι μας μέσα στο Ταμείο Ανάκαμψης όσον αφορά τις ενεργειακές αναβαθμίσεις των σχολείων και τα λεφτά τα οποία θα πάνε τώρα σε πάρα πολλά κτίρια ιδιωτικά, να έχει μια ευκαιρία ο κόσμος να διορθώσει το σπίτι του. Επαναλαμβάνω, ένα σωστά χτισμένο σπίτι δεν χρειάζεται πολλή ενέργεια να ζεσταίνεσαι το χειμώνα. Και δεν χρειάζεσαι ενέργεια πολύ για να έχεις καλή θερμοκρασία μέσα στο σπίτι το καλοκαίρι. Και να θυμίσω ότι δεν είναι θέμα να με εξοδευτείς πολλά. Έχουμε και πρόβλημα με πάρα πολύ κόσμο που τα σπίτια του είναι χάλια. Ναι. Τόσο πολλά χάλια που στην Κύπρο είμαστε διπλάσιο το ποσοστό ενεργειακής φτώχειας από τη μέσο όρο της Ευρώπης. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι έχουμε πάρα πολύ κόσμο που δεν μπορεί να κρατά το σπίτι του ζεστό το χειμώνα. Ναι. Γιατί χάλια τα σπίτια. Έρχονται πάρα πολλά μηνύματα. Φαίνεται ενδιαφέρον το θέμα. Θα το ξανακάνουμε. Θα δώσουμε συνέχεια, κύριε Θεοπέμπτου. Είμαστε εκτός χρόνου. Να σας καλημερίσω. Αλλά φαίνεται ο κόσμος ενδιαφέρεται. Για παράδειγμα, λέει εδώ ένας, είναι σωστό να βάζουμε φωτοβολταϊκά και να καίμε ηλεκτρισμό αβέρτα. Φυσικά και δεν είναι σωστό. Θα κρατήσω πολλά από τα ερωτήματα και θα σας φιλοξενήσω ξανά. Θα πάτε διακοπές το επόμενο διάστημα? Δεν θα πω διακοπές, όχι. Δεν κάνουν οικολόγοι διακοπές. Όχι, οι διακοπές μου είναι
Να μην μπαίνω στο γραφείο μόνο. Ναι. Ωραία. Οπότε θα τα ξαναπούμε, γιατί και εμείς λίγες διακοπές θα κάνουμε. Καλημέρα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για σήμερα. Καλημέρα. Καλή συνέχεια.